πάρα πολύ ζέστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Πώς... Για ασθενείς, για συνοδούς. Καύσωνας έξω, καμίνι μέσα. Έτσι περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σε κάποιες κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ασθενείς και εργαζόμενοι. Τον προηγούμενο καύσωνα το ίδιο και σε αυτόν ήρθανε, είπανε αρχές του μήνα του Ιουνίου ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο με τα κλιματιστικά, πρέπει να γίνει ολόκληρη η διαδικασία και όλον αυτό το καιρό περνάμε τον καύσωνα χωρίς να έχουμε κλιματισμό. Και ούτε ανεμιστήρα, χωρίς τίποτα. Τα 440 κλιματιστικά τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο μας, κάποια κλιματιστικά είναι σε διαδικασία συντήρησης και κάποια είναι σε διαδικασία αλλαγής. Σύμφωνα με τις αναφορές, πνευμονολογική, ενδοκρινολογική, αιματολογική και γυναικολογική κλινική έχουν μείνει χωρίς κλιματισμό, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα σε θαλάμους και γραφεία να είναι αποπνικτική. Έχουμε απογοητευτεί, δηλαδή έχουν φύγει τα 2/3 του καλοκαιριού με αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πότε θα φτιαχτεί αυτό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων και βεβαίως της υποστελέχωσης των νοσοκομείων από πλευράς τεχνικής υπηρεσίας που υποχρεώνει τα νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με υπηρεσίες εκτός νοσοκομείου για να καλυφθούν τέτοιου είδους ανάγκες. Τα παρόντα προβλήματα τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε και λογικό είναι με τόση ζέστη να θέλουμε όλοι να μην δέχεται κανένας ασθενής ή εργαζόμενος τέτοιο ταλαιπωρία από το κλιματιστικά. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα αυτές τις μέρες που είναι πάρα πολύ ζέστη, πώς θα καταφέρουμε? Κάνουμε υπομονή. Όπως τονίζει ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, υπάρχει σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΑΓΝΗ, που ανάμεσα στα άλλα θα περιλαμβάνει και τοποθέτηση κεντρικού κλιματισμού στα κτίρια. Υπάρχει και η μελέτη για την επόμενη, μέσα στο επόμενη χρονιά, να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, στην οποία βρίσκεται από το Δεκέμβριο του 2020 στο νοσοκομείο μας. Μέσα σε αυτά είναι θερμοπροσώψεις, είναι οι μονώσεις, είναι τα κλιματιστικά, είναι τα κουφώματα στις πόρτες, η αλλαγή κουφωμάτων και παραθύρων. Μέχρι τότε ασθενείς και εργαζόμενοι καλούνται με όποιο τρόπο μπορούν να δροσιστούν, με τον υδράργυρο τις θερμές ώρες της ημέρας πάντως, να μην αποτελεί σύμμαχό τους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ανεμιστήρας? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Απαγορεύεται και οι ασθενείς να φέρουν. Από τότε που είναι κορονοϊός, ο ανεμιστήρας απαγορεύεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς γίνεται διασπορά αν κάποιο κρούσμα υπάρχει. Οπότε όλοι τηρούμε το πρωτόκολλο.